Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αγαπητοί πρώοι συνάδελφοι, δήμαρχοι, που βλέπω μια ευάλωτη δική σας παρουσία εδώ σήμερα, κυρίες και κύριοι, πράγματι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Και πράγματι, ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης θα είναι ο επόμενος Δήμαρχος Καστοριάς. Γιατί αυτό υποδηλώνει η πολυάριθμη δική σας παρουσία σήμερα. Η σημερινή συνάντησή μας μπορεί να γίνεται σε μία προεκλογική περίοδο βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου. Όμως, έχει αμοιβώς αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Αφορά το Δήμο μας, το κοινό μας σπίτι, το Δήμο Καστοριάς, τον τόπο μας, που τον έχουμε όλοι μαζί, χωρίς διακρίσεις και τον αγαπάμε. Η αυτοδιοίκηση είναι ο χώρος συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές αφετηρίες καθενός. Είναι ο χώρος της κοινής προσπάθειας για το κοινό καλό. Είναι ο χώρος του εμείς και όχι του εγώ. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης και ο χαρακτήρας της προβλέπεται από το άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο καθιερώνει η διοικητική και η οικονομική της αυτοτέλεια. Άρα πρέπει να είναι αδέσμευτη και αντιδαιμόνευτη κομματικά. Να προτάσει πάντοτε το τοπικό αυτοδιοικητικό συμφέρον. Πέρα από τα έργα και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην αγαπημένη μας Καστοριά και σε ολόκληρο το Δήμο Καστοριάς, αγωνιζόμαστε και για τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με μεταφορά των απαιτουμένων πόρων για καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων προς όφελος των πολιτών που είναι οι τελικοί αποδέκτες. Αποκέντρωση με περισσότερη αυτοδιοίκηση για πιο σύγχρονη και για καλύτερη δημοκρατία. Να συγκλίνουμε επιτέλους με την ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση και ως προς τις αρμοδιότητες και ως προς τους πόρους. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γρηγόρη Γρηγοριάδη, αντιστρατήγου σε αποστρατεία, υποψηφίου δημάρχου στο Δήμο Καστοριάς. Γεννήθηκε το 1961 στην Πεντάπλησο Καστοριάς. Είναι παντρεμένος με την Αλίκη Ζήδου και έχουν δύο γιους, τον Γιάννη και τον Μιλτιάδη, φαρμακοποιούς. Εισήλθε στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων το 1980 και αποφύτησε το 1984 ως αντιπολοχαγός πεζικού. Είμαστε στο ίδιο όπλο, εγώ σύνθετος. Ολοκλήρωσε όλα τα σχολεία και εκπαιδεύσεις του όπλου του πεζικού, όπως και την εκπαίδευση καταδρομών και αλεξιπτοδιστών. Αποφύτησε από την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου. Αποφύτησε από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υποδιοικητής στο Τρίτο Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη, διοικητής μεραρχίας, διοικητής σε δύο ταξιαρχίες, εκ των οποίων η μία της Καστοριάς. Διοικητής ταγμάτων πεζικού στην Κύπρο και την Ελλάδα. Υπηρέτησε ως επιτελής σε στρατηγία και στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Τιμήθηκε με παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Χρυσού Σταυρός του Τάγματος Φοίνικος, χρυσό διακριτικό υπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές. Και φέρει τον τίτλο του επιτήμου διοικητή μεραρχίας. Και ερχόμαστε τώρα στην αυτοδιοίκηση. Μετά την αποστρατεία του, διετέλεσε επί 3 περίπου χρόνια και μέχρι πρόσφατα
εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από όπου αποχώρησε για να διεκδικήσει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές το Δήμο Καστοριάς ως υποψήφιος δήμαρχος. Το έργο και η προσφορά του στο δεύτερο βαθμό της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναγνωρίστηκε από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και από όλους τους νομούς της Περιφερειακής Ενότητας. Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη, επιμελής, συστηματικά και επίμονα εργαζόμενος, μεθοδικός, ευγενής και ανθρώπινος, προσιτός άνθρωπος σε όλους. Μετά την αποστρατεία του, κατοικεί πλέον εδώ, στο νομό μας, και είναι ένας από μας. Η μοναδική του φιλοδοξία είναι να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του, άντρες και γυναίκες, να προσφέρει στον τόπο μας. Είναι γνώστης των προβλημάτων του Δήμου μας. Είναι γνώστης της αυτοδιοίκησης και μάλιστα από τον δεύτερο προς τον πρώτο βαθμό. Δηλαδή, αφού διετέλεσε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ικανός και μπορεί να ηγηθεί αυτού του αγώνα. Τον στηρίζουμε και αγωνιζόμαστε στο πλευρό του. Ευχόμαστε στον ίδιο και τους συνεργάτες του καλή δύναμη, καλό αγώνα και καλή επιτυχία. Η προηγούμενη σταδιοδρομία και η επιτυχής, γόνιμη, καρποφόρα και δημιουργική πορεία του μέχρι σήμερα εγγυώνται μια αποτελεσματική και παραγωγική διοίκηση του Δήμου μας μετά τις προσεχείς εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023. Καλούμε όλους τους πολίτες του Δήμου Καστοριάς να πάρουν μέρος σε αυτήν την κοινή προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, αξίζει να συμμετέχετε σε αυτήν την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.